Πρέπει επίσης να σας πω ότι η κατάσταση που βρίσκεται σήμερα ο Άκης είχε βρεθεί κι άλλος κρατούμενος, στον οποίο η καθυστέρηση και η ενδεδειγμένη θεραπεία είχε ως αποτέλεσμα ο άνθρωπος αυτός να πεθάνει. Mm-hmm. Εξ αυτού του δεδομένου γίνεται φανερό πόσο σοβαρή είναι η κατάσταση που σας περιγράφω. Είναι βέβαια, είμαι βέβαια, με απόλυτα βέβαιη ότι η κατάσταση δεν έχει τεθεί υπόψη της ελληνικής δικαιοσύνης. Πράγμα το οποίο μέχρι σήμερα έχει απαραδέκτως παραλυφθεί. Και είναι επίσης βέβαιο πως αν είχε παρουσιαστεί η πραγματική εικόνα της κατάστασης, της σοβαρής κατάστασης υγείας του Άκη Τσοχατσόπουλου, είναι βέβαιο ότι η ελληνική δικαιοσύνη θα είχε επέμβει και θα είχε επιβάλει τις ενδεδειγμένες λύσεις. Mm-hmm. Είναι βέβαιο. Απλά σκέφτομαι, κυρία Σταμάτη, ότι πλέον η κατάστασή του δεν είναι μόνο ιατρικά να διαγνωστεί. Ξέρετε, πολλές λεπτομέρειες και μας τις περιγράψατε λίγο πριν. Όταν ακούμε αυτές τις περιγραφές με τις φλέβες που πιοραγούν, με κοριούς που κυριολεκτικά τον τρώνε τη σάρκα του. Το λέω πολύ λαϊκά, αλλά αυτή είναι η πραγματική εικόνα. Ακούστε, δεν μπορούμε να ομορφύνουμε καταστάσεις. Αυτό είναι κάτι που φαίνεται. Είναι ένας υπερήρηξ, ο οποίος παρόλο που πάσχει από δυσκαμψία κορμού, υποφέρει από δυσκαμψία κορμού, αναγκάζεται να κάνει μόνος του αλλαγές και να περιποιείται τα τραύματά του σε ένα περιβάλλον τοξικό, mm-hmm. που είναι γεμάτο ακάραια και τροπτικά. Mm-hmm. Τα ακάραια λοιπόν αυτά σε ανοιχτές πληγές, μάλιστα σε ένα εκτεθειμένο πραγματικό δέρμα, εισβάλλουν, διότι πάρα πολύ συχνά, πολύ τακτικά, υπάρχει μία, θα έλεγα, μία ανοιχτή πληγή από την οποία ρέει αίμα και πίον. Βρίσκεται συνεχώς με γυμνά πόδια, κάτι το οποίο είναι απαράδεκτο, και για λόγους υγιεινής και μόνο δεν επιτρέπεται, δεν μπορεί να φορέσει παπούτσια, και εκτός αυτού το χειρότερο όλων είναι ότι σε επίσκεψη που του έκανα εγώ και το παιδί μας στο Κορυδαλλό την τελευταία φορά, ήταν η πρώτη φορά στη ζωή μου που αναγκάστηκα να σας πω, αναγκάστηκα, κατέρευσα, διότι είδα μία εικόνα ενός ανθρώπου που δεν περίμενα ποτέ να αντικρίσω. Άλλαξαν ρόλους με το γιο μου. Ο γιος μου ήταν ο ενήλικς και ο άντρας μου είχε πάρει το ρόλο του ανήλικου. Ο ένας, ο μικρός, ο ανήλικος, προσπαθούσε να φροντίσει τον ενήλικα. Αν αλλάξει ρόλους. Αισθάνθηκε το παιδί μου ότι έπρεπε να αναλάβει άλλο ρόλο που δεν του αναλογεί. Γιατί είδε ένα σακατεμένο, την κυριολεξία, μπαμπά, ο οποίος μας ήρθε με κορατσιασμένες κάλτσες από τα υγρά τα οποία εκραίουν. Και είναι συνεχώς τα ρούχα του, από τα γόνατα και κάτω υγρά, από αίμα και πίον. Μία κατάσταση όχι μόνο δεν τον βοηθάει σε καμία περίπτωση ψυχολογικά, καταλαβαίνετε πώς μπορεί να είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν μπορεί να κάνει ένα μπάνιο, δεν μπορεί να φροντίσει τον εαυτό του. Πολλούμε μάλλον όταν έχει να αντιμετωπίσει και μία σοβαρή δίκη που πρέπει να είναι το μυαλό του και το σώμα του σε τέτοια κατάσταση, mm-hmm. θα πρέπει να αντιμετωπίσει κύκλοπες και λεστριγόνες.